Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αντρί Σαντόβι, δεκάδες διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές. Για σωστικά συνεργεία επιχειρούν να εντοπίσουν πολίτες που ενδεχομένως εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμια. Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας αναφέρει ότι η πόλη Λβίβ, αν και βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ανατολικά μέτωπα, έχει πληγεί ξανά από τους Ρώσους, είτε με πυράβλους κρούζ, είτε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην περιφέρεια της Χερσόνας, ένα μήνα μετά από το καταστροφικό χτύπημα στο φράμα Καχόφκα, χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ οι ειδικοί ανησυχούν για τη ζημιά που έχει προκληθεί στο περιβάλλον. Αν και τα ύδατα υποχωρούν, το μέγεθος της καταστροφής είναι προς το παρόν ανυπολόγιστο. Ο επικεφαλής μας είπε ότι δεν έρχεται πια άλλο νερό. Οπότε τώρα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Χρειαζόμαστε χρήματα. Ποιος θα το κάνει δωρεάν? Έξω το έδαφος είναι σκούρο καστανό εξαιτίας των κατεστραμμένων εκτάσεων χορταριού, τα κατεστραμμένα χωράφια με το σιτάρι και τη λάσπη. Τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και άλλες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών εκτιμούν ότι οι συνέπειες από την πλημμύρα θα είναι ορατές για πολλούς μήνες, αν όχι για χρόνια. Στη Ζαπορίζια, η κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται στο κόκκινο. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι ετοιμάζουν προβοκάτσεις στο πυρηνικό εργοστάσιο. Ο ειδικός επιθεωρητής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ζήτησε πλήρη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μετά τις σοβαρές κατηγορίες του Προέδρου Ζελένσκι ότι η Ρωσία έχει τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οροφή διαφόρων ενεργειακών μονάδων. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ο στρατός χτύπησε τρεις θέσεις των Ουκρανών κοντά στην Παχμούτ.